πλησίασαν και τη ζήτησαν να πουλήσει το κοριτσάκι της. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Φρήμη. Ζεφύρι Αττικής. Αποκάλυψη σοκ από μια μάνα 6 παιδιών που δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Με έχει κάνει η ανάγκη για να το πουλήσω, να βρω έναν άνθρωπο για να το πουλήσω, να αποδώσω κι εγώ αυτά που χρειάζομαι τα οικονομικά, να έχω το σπίτι μου, να έχω ένα οικόπεδο. Μας είπαν να μας δώσουν 500.000, αλλά πληγείται δεν το δίνω, ούτε με ένα εκατομμύριο. Προτιμώ να μείνω έτσι όπως είναι, σε αυτό το σπιτάκι εδώ, με αυτά τα παιδάκια, με τη φτώχεια μου, ό,τι μου δουν ο κόσμος, για να δώσω αυτό το παιδάκι δεν το δίνω. Ποιοι ήταν εδώ πέρα, τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτοί που ήρθαν να το ζητήσει ήταν από τον παιδόν, είχαν γνωριστεί και στο νοσοκομείο πήγε το μωράκι. Αλλά η κοπέλα δεν το δίνει. Λίγο πιο μακριά, στο συνοικισμό του Σωτήρου, στο Μενίδη, βασιλεύει ο νόμος της σιωπής. Τουλάχιστον 5 παιδιά πουλήθηκαν από εδώ τους τελευταίους μήνες. Κανείς όμως δεν ξέρει τίποτα. Γύρω ψέματα, Αγία Σωτήρα, πού υπάρχει εδώ Αγία Σωτήρα? Αυτοί ανήκουν σε άλλο κλάδος. Δηλαδή είναι. Αυτοί λέγονται Χαλκιδαίοι. Δεν είναι δικοί μας δηλαδή. Δεν είναι Ρουμάνοι, ας πούμε, Τσιγκάνοι. Ναι. Μόλις μένουν έγκυος οι γυναίκες, τους αρχίζουν και τα πουλάνε τα παιδιά τους. Οι γονείς, αν μπορεί κανείς να τους αποκαλέσει γονείς, έπαιρναν γύρω στο 1,5 εκατομμύριο και τα πουλούσαν εις τη Δέσποινα Στεριοπούλου ή στην κουνιάδα της Ζωής Ζάγιου. Εγώ απλώς μου δίνανε 50.000 για τα έξοδα. Η Στεριοπούλου έπαιζε το ρόλο του μεσίτη. Ήταν εκείνη που παγίδευσε ο συνάδελφος Θέμης Μάλης. Τα τροκαλάκια τα κυνηγάνε. Ξέρετε γιατί? Γιατί γίνονται όμορφες κοπέλες. Μπορούμε να έχουμε κι άλλο ένα παιδί? Απόψε? Βεβαίως. Δύο. Τι θέλουνε μόνο? Στεριοπούλου και Ζάγιο έπαιρναν μίζα 500.000 και τα έδιναν σύμφωνα πάντα με την ασφάλεια στην παιδίατρο Αλεξάνδρα Μιχαηλίδου και στην κοινωνική λειτουργό Ιωάννα Σκουμπούρη. Η παιδίατρος Αλεξάνδρα Μιχαηλίδου κατηγορείται για συμμετοχή σε 5 αγοραπολισίες βρεφών. Η ίδια όμως αρνείται τα πάντα. Η Ζωή Ζάγιου, σύμφωνα με την κατάθεσή της, της παρέδωσε πριν από 20 μέρες στο ιατρείο ένα κοριτσάκι. Ζήτηξε ένα κοριτσάκι για να το δώσω, για να το πάει σε μια κυρία. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τίποτα. Το κύκλωμα είχε απλώσει τα πλοκάμια του και στη Θεσσαλονίκη. Εγκέφαλος εκεί ήταν κάποιος δικηγόρος, ο οποίος νομιμοποιούσε και τις παράνομες υιοθεσίες. Η παιδίατρος Αλεξάνδρα Μιχαηλίδου μίλησε πριν από λίγο στον Αντένα. Κυρία Μιχαηλίδου, πώς εμπλέκεστε εσείς σε όλη αυτή την ιστορία? Καταρχάς ήθελα να σας αναφέρω το εξής. Δεν καταζητούμε, ούτε κρύβομαι. Και μάλιστα από χθες το πρωί είχα πάει στην ασφάλεια και έδωσα μια κατάθεση. Στην υπόθεση δεν ξέρω πώς έχω εμπλακεί. Λυπάμαι που αναμίχθηκε το όνομά μου, γιατί πραγματικά μου χάλασε από αυτές και την οικογενειακή μου ηρεμία και την επαγγελματική μου. Δεν γνωρίζω κανένα μέλος της πείρας πραγματικά και κανένα από όλα αυτά τα ονόματα που έχουν αναφερθεί. Στο νοσοκομείο Πέδων θα παραμείνει μέχρι και αύριο το κοριτσάκι που γλίτωσε από τα νύχια της πείρας εμπόρων βρεφών χάρη στο ρεπορτάζ που βγάλαμε στον αέρα. Στη συνέχεια θα δούμε αν τελικά θα ανοίξει για το άτυχο μωράκι ο δρόμος της υιοθεσίας. Η μικρή ηρωίδα της ιστορίας μας έγινε κιόλας δημοφιλής. Πολλοί είναι αυτοί που ζητούν να τη δουν από κοντά στο νοσοκομείο Πέδων και να προσφέρουν ό,τι μπορούν. Δίνεται με ρουχαλάκια που δίνουν στους νοσοκόμες οι γονείς άλλων παιδιών και βρίσκεται συνέχεια σε κάποια ζεστή αγκαλιά που τη φροντίζει. Την ακούσαμε σήμερα εδώ στην τηλεόραση, δεν ήξεραμε. Αυτές πρέπει να είναι σκι της μάνης όμως. Αυτό είναι εμπόριο το κάνουν, το έχουμε καταδείξει. Εδώ τραβάμε τα πάνδυνα για αυτά τα μωρά. Και θα τα δώσεις, δεν είναι δυνατόν. Αύριο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι ιατρικές εξετάσεις και μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας το παιδί θα μεταφερθεί στο κέντρο βρεφών Μητέρα, όπου με τη βοήθεια κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων θα εξεταστούν όλες οι προϋποθέσεις υιοθεσίας. Εν τω μεταξύ, δύο μέρες τώρα το νοσοκομείο δέχθηκε πλήθος τηλεφωνημάτων από ζευγάρια που, συγκινημένα με τη συγκλονιστική ιστορία της μικρής, ζήτησαν κιόλας να την υιοθετήσουν. Σήμερα, μας είπαν οι νοσοκόμες, δεν έκλαψε ούτε μία φορά και άρχισε να χαμογελά. Σαν να κατάλαβε ότι και η ίδια η ζωή της χαμογέλασε. Ηγέτη ευρύτερης αποδοχής με κεντροδεξίες τάσεις ζητά για τη Νέα Δημοκρατία ο Σταύρος Δήμας, που παράλληλα φοβάται διάσπαση αν εκλεγεί λάθος, όπως λέει ο ίδιος πρόσωπο. Από την πλευρά του, ο υποψήφιος αρχηγός Σωτήρης Κούβελας πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται αλλαγή πλεύσης. Μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, αναμένεται να αρχίσει και τυπικά η κούρσα για τη διαδοχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Εγγυητής της ενότητας είμαι εγώ. Και ακριβώς γι' αυτό, για να προστατεύσω την ενότητα,
η ελεύθερη απόφαση μου είναι να μην αναμειχθώ και δεν θα αναμειχθώ στις δημοκρατικές διαδικασίες. Και οι 5 υποψήφοι βολιδοσκόπουν βουλευτές αλλά και κομματικά στελέχη εν ώψη της κρίσιμης ψηφοφορίας. Ωστόσο, μετά τους κυρίους Κανελόπουλο και Ανδριανόπουλο, ένα ακόμη επιφανές τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο Σταύρος Δήμας, δηλώνει ότι διαφωνεί με τον πληθωρισμό υποψηφιότητων. Ελπίζω ότι μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει η ψηφοφορία ή να έχουν περιοριστεί οι υποψηφιότητες αυτές ή οι εκλέκτορες και οι βουλευτές να ψηφίσουν εκείνον ο οποίος θα ανταποκρίνεται σε αυτά που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή να έχει την ευρύτερη δυνατή απήχηση. Ο πρώην Υπουργός, ο οποίος στο παρελθόν είχε συντάξει από κοινού με τους κυρίους Εύερτ και Κανελόπουλο υπομνήματα για αλλαγή στον προσανατολισμό της οικονομικής πολιτικής, διεκδικεί ρόλο συνεκτικού κρίκου. Προτιμώ αυτή τη στιγμή να είμαι όχι ανταγωνιστικός πόλος, ένας ακόμη ανταγωνιστικός πόλος, αλλά ενωτικός παράγων. Ο Σωτήρης Κούβελας είχε το Σαββατοκύριακο επαφές και διαβουλεύσεις στη Θεσσαλονίκη. Κάθε κόμμα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα προβλήματα τα κοινωνικά και σε συνεχή ανανέωση. Καταμίζω ένα λόγο η Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Άλκο που δημοσιεύει το Βήμα, ο Μιλτιάδης Εύερτ συγκεντρώνει το 35,9% των προτιμήσεων, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης το 14,2% και ο Γιώργος Σουφλιάς το 11,5%. Όταν λέω απήχηση εννοώ αναμφίβολα και δημοτικότητα. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος αναφέρει σήμερα τα προσόντα που πρέπει να έχει ο νέος αρχηγός. Αντιπαπανδρέου και ικανός να εξοδετερώσει την υπαρκτή απειλή Σαμαρά, γέννημα θρέμα της παράταξης και εντελώς ανεξάρτητος από την απερχόμενη ηγεσία. Ικανός να πείσει για την κοινωνική του ευαισθησία και να διευκολύνει τη δημιουργία μιας κεντροδεξιάς κοινωνικής πλειοψηφίας. Να επιτύχουμε την δημιουργία της κεντροδεξιάς πλειοψηφίας, η οποία μπορεί και πρέπει να κυβερνήσει όποτε κληθεί πάλι από τον ελληνικό λαό. Η απογευματινή σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της αναφέρει ότι πρέπει να εκλεγεί αρχηγός με ισχυρό πολιτικό εκτόπισμα και ακτινοβολία σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, ικανός να ανυψώσει αμέσως τη Νέα Δημοκρατία σε πολιτικό φορέα εξουσίας και πόλο έλξεως. Όμως ο Σταύρος Δήμας προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος για την ενότητα του κόμματος. Αν πράγματι η επιλογή ηγεσίας δεν αποδειχθεί ότι είναι ενδεδειγμένη, αναμφίβολα θα υπάρχουν και προβλήματα ενότητος στη Νέα Δημοκρατία. Έντονος προβληματισμός επικρατεί πάντως και στις νομαρχιακές επιτροπές, τα μέλη των οποίων για πρώτη φορά συμμετέχουν στην εκλογή αρχηγού. Σε έκτακτο συνέδριο θα λύσει ο συνασπισμός το πρόβλημα της ηγεσίας μετά την οριστικοποίηση της παραιτήσεως της κυρίας Μαρίας Δαμανάκη. Στην πολιτική γραμματεία του συνασπισμού επέστρεψαν οι Λεωνίδας Κύρκος, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Αλέκος Αλαβάνος και Γρηγόρης Φαράκος, που είχαν αποχωρήσει κατά καιρούς. Συγκροτήθηκε επίσης 19 μελής επιτροπή για την οργάνωση του συνοδρίου στις 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου, μετά την παρέτηση της κυρίας Δαμανάκη, που απασχόλησε τη διήμερη σύνοδο της πολιτικής επιτροπής του συνασπισμού. Αν μου επιτρέπετε προσωπική γνώμη, θεωρώ την παρέτηση της Μαρίας Δαμανάκη πράξη γενναία και εν πολλής παραδειγματική. Εκτός από την παρέτηση της κυρίας Δαμανάκη, τελικώς αποφασίστηκε να μην παραιτηθούν και τα υπόλοιπα μέλη της πολιτικής γραμματείας όπως είχε προταθεί. Ο συνασπισμός θα προχωρήσει, θα ξανοιχθεί στην κοινωνία, θα μιλήσει μέσα από τη γλώσσα των προβλημάτων, προκειμένου να είναι μια πραγματικότητα ζωντανή και αποφασιστικής σημασίας για τη διαμόρφωση των εξελίξεων. Αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, ίσες με το ρυθμό ανόδου του πληθωρισμού, εξαγγέλει η κυβέρνηση την Πέμπτη με τις προγραμματικές της δηλώσεις. Μέχρι τότε ο κύριος Γεννηματάς θα συναντηθεί διαδοχικά με επιχειρηματίες και με συνδικαλιστές. Διάλογο με εργαζομένους και επιχειρηματίες αρχίζει αυτή την εβδομάδα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιώργος Γεννηματάς. Για μας θα είναι το κυρίαρχο ζήτημα ο κοινωνικός διάλογος, το μεγαλύτερο όπλο μας. Θα θέσουμε αντικειμενικά θέμα προστασίας του εισοδήματος των εργαζομένων και αντικειμενικά τίθεται θέμα και βελτίωσης του βιωτικού μας επίπεδου. Πρέπει οπωσδήποτε και σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανθερμανθεί η κίνηση στην αγορά μας. Κορυφαία οικονομικά στελέχη της κυβέρνησης εκτιμούν ότι θα πρέπει να παραμείνει το ίδιο φορολογικό πλαίσιο, καθώς επίσης και να αρχίσει διάλογος με συνδικάτα και εργαζομένους για το ύψος των αυξήσεων από 1η-1994. Στις άμεσες κυβερνητικές πρωτοβουλίες συγκαταλέγονται ενεργοποίηση των εισπρακτικών μηχανισμών του δημοσίου, έλεγχος δαπανών και εκχώρηση νέων πόρων και αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση κατά το πρότυπο του τέλους ακίνητης περιουσίας. Πρέπει να παίρνετε μία σειρά από μέτρα τα οποία υποβοηθούν τις παραγωγικές δραστηριότητες ώστε να μην οδηγούμαστε σε ύφεση. Σχετικώς με τα επιτόκια, ο επιχειρηματικός κόσμος εκτιμά ότι αν δεν μειωθούν τα ελλείμματα, αν δεν πέσει ο πληθωρισμός, δεν πρόκειται να πέσουν ποτέ τα επιτόκια. Σχετικώς με το θέμα των επιτοκίων, δύο ημέρες πρώτων εκλογών, ο κύριος Γεννηματάς είχε δηλώσει στον Αντένα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε με τη μείωση των επιτοκίων από την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους περίπου 300 δισεκατομμύρια δραχμές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Γεννηματάς για το θέμα των επιτοκίων βρίσκεται προς σημαντικών αποφάσεων, ενώ παράλληλα υπό την ιδιότητά του ως Υπουργού Οικονομικών παρακολουθεί την πορεία των εισόδων όλων των Υπουργείων. Την πρώτη συνάντηση με τους ομολόγους του στο Παρίσι θα έχει σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος.
διευκρινήσεις για το θέμα του Έλληνα Επιτρόπου στην κοινότητα, κ. Ιωάννη Παλαιοκρασά έκανε σήμερα αναχώνοντας για το Παρίσι ο πρόεδρος εξωτερικών Θόδωρος Πάγκαλος. Ο κ. Πάγκαλος τόνισε ότι ουδέποτε ζήτησε την παρέτηση του κ. Παλαιοκρασά. Ίσως δεν θα αισθάνεται ευτυχής, αλλά αν διαλέξει ο ίδιος να παραμείνει, έχει δικαίωμα να παραμείνει και είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε, είτε είμαστε ευτυχής είτε όχι. Προφανώς εγώ δεν θα αγαπήσω τον κύριο Παλαιοκρασά, ούτε αυτό σε μένα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Παρίσι με αξιωματούχους της κοινότητας που ασχολούνται με την ελεύθερη διακίνηση προσώπων και αγαθών στις χώρες μέλη και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες, όπου θα έχει την πρώτη του συνάντηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής της Κοινότητας, Ζακ Ντελόρ. Και θα συζητήσουμε το σύνολο των θεμάτων που αφορούν την Ελλάδα και την Ευρώπη. Δεν είμαστε μαθητές της ΕΟΚ. Ούτε καθορίζει η ΕΟΚ την πολιτική μας. Η πολιτική μας καθορίζεται από διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΟΚ και της ελληνικής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε χρονική αναβολή του διαλόγου για το Σκοπιανό στα πλαίσια του ΟΗΕ, κάτι που θα ζητήσει ο υπουργός εξωτερικών Κάρολας Παπούλιας με επιστολή του στο Cyrus Vance. Ελπίζω ότι η πολιτική του κ. Παπανδρέου δεν θα οδηγήσει σε διακοπή του διαλόγου. Θα είναι εγκληματικό εθνικός εάν η πολιτική του οδηγεί προς τα εκεί. Βασική προτεραιότητα θα αποτελέσει και η διατήρηση διάβλων επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον. Καθοριστική θα είναι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αν γίνει εντός του έτους, τοποθετείται στις 12 ή στις 17 Δεκεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, ξαναγυρίζουμε στο θέμα της αλλαγής της έδρας που πάει από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Ο Χρήστος Εφερλής βρίσκεται στο Σύνταγμα. Χρήστο. Καλησπέρα σας. Η αλλαγή των αποτελεσμάτων από το πρωτοδικείο, η ανακοίνωση μάλλον των αποτελεσμάτων από το πρωτοδικείο Πειραιώς, τα οποία διαφέρουν από αυτά τα αποτελέσματα της ΔΕΛΤΑ πληροφορική που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Και αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 82 ψήφους και το ΠΑΣΟΚ χάνει 55, δημιουργεί μια ανακατανομή των εδρών μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Πού την κερδίζει την έδρα? Έτσι φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ κρατάει μεν την έδρα αυτή στην Α Πειραιώς, χάνει όμως μία έδρα από την Α Αθήνας. Έτσι δείχνουν όλα τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Μπορούμε να πούμε ακόμη ότι με βάση το 170 από 171 που κατεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, συν αυτούς τις 9 έδρες τις οποίες έχει το ΚΚΕ, δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν μπορεί να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Άκης Τσοκατζόπουλος. Διαπιστώθηκε σε όλα τα πρωτοδικεία μία ταύτιση του αποτελέσματος με εκείνα που ανακοίνωσε η εταιρεία ΔΕΛΤΑ το βράδυ των εκλογών, εκτός μιας περιοχής του τμήματος των πρωτοδικείων Πειραιά, όπου υπάρχει μία διαφοροποίηση του αποτελέσματος για 12 έδρες, για 12 ψήφους, έτσι ώστε στον Πειραιά να υπάρχει η απώλεια μιας έδρας από το ΠΑΣΟΚ και η έδρα αυτή θα διερευνηθεί σήμερα έστω και αύριο, όλη την ημέρα, ώστε να διαπιστωθεί τελικά ποια είναι τα πραγματικά αποτελέσματα και πού οφείλεται αυτή η διαφορά μεταξύ του πρωτοδικείου και της εταιρείας ΔΕΛΤΑ. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν επίσης ενστάσεις για έδρες στην Ευρυτανία, υπάρχουν ενστάσεις για έδρες στη Μεσσηνία και εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι τελικά η διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος θα περάσει και από το εκλογοδικείο όσον αφορά τις αμφισβητήσεις για τις 1, 2 ή 3 συγκεκριμένες έδρες που θα υπάρξουν. Αποκλειστική συνέντευξη στον Αντένα παραχώρησε ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτιού Αμερικής κ. Ιάκωβος μετά τη συνάντηση που είχε με τον νέο Αμερικανό πρεσβευτή στην Αθήνα κ. Τόμας Νάιλς. Ο κ. Ιάκωβος μίλησε στην ανταποκρίτρια μας στη Νέα Υόρκη Αλεξάνδρα Σπυριδάκη για τη σχέση των Αμερικανών με τη νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στα Βαλκάνια, όπως αποκάλυψε σε αποκλειστικές του δηλώσεις στον Αντένα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος μετά την ουσιαστική κατηδίαν συνάντηση που είχε χθες με τον νέο Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα, κ. Τόμας Νάιλς, αλλά και τον προκάτοχό του, κ. Μάικλ Σωτήρχο. Θα αναβαθμιστεί ο ρόλος της Ελλάδος στον βαλκανικό χώρο. Νομίζω ότι αυτό το θέμα το τελευταίο για το ρόλο της Ελλάδος, τον ειρηνευτικό, τον ηγετικό, ό,τι θέλετε, για την επικράτηση της δημοκρατίας της ειρήνης στα Βαλκάνια, έχουν κάνει δεύτερες σκέψεις, φαίνεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες και θέλουν την Ελλάδα να λάβει πολύ ουσιαστικότερο ρόλο στην υπόθεση αυτή. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι οι διαθέσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης αυτή τη φορά έχουν αλλάξει ριζικά και ότι θα ήθελαν πάρα πολύ όχι απλώς μια στενότερη προσέγγιση, αλλά μια ανοιχτή και εγκάρδια συνεργασία για όλα τα θέματα λόγω της στρατηγικής σήμερα θέσης της Ελλάδος,
όσον αφορά τον χώρο των Βαλκανίων. Σας δόθηκε η εντύπωση ότι μετά την αναγνώριση εκ μέρους της Κίνας για τα Σκόπια ότι θα επακολουθήσουν ίσως αυτό το δρόμο και οι Ηνωμένες Πολιτείες? Η δημοκρατία της Κίνας, εντός εισαγωγικών δημοκρατία, δεν είναι δημοκρατία, αναγνωρίζει κάποιο άλλο κρατήδιο που δεν είναι δημοκρατία. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να παίξει αντίποτε ρόλο επηρεαστικό στην πολιτική της Αμερικής η αναγνώριση συμβιαστική της Κίνας, η οποία από τη μια μεριά κάνει τον ειρηνόφυλλο και από την άλλη μεριά εξοπλίζεται χάρη στην συμπαράσταση και την βοήθεια του Ισραήλ. Εσείς, σε σχέση πάντα με το θέμα των Σκοπίων, τι προτείνετε, να μείνουμε στα πλαίσια του ΟΗΕ όπως έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγματευτικές διαδικασίες ή ενδεχομένως να περάσουμε σε κάποια αλλαγή όπως αυτή που ίσως εισηγείται αυτή τη στιγμή είναι ελληνική κυβέρνηση? Χρειάζεται πολύ σκέψη. Χρειάζεται πολύ σύνεση. Όχι απλώς κριτική, διότι διάβασα ότι υπήρξε κριτική όσον αφορά τον χειρισμό του θέματος Σκοπίων από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν είναι η ώρα για ρητορίες κομματικού χαρακτήρος. Είναι η ώρα να υψωθεί η ενωμένη φωνή της Ελλάδος στα εθνικά θέματα. Από τη Νέα Υόρκη για τον Αντένα, Αλεξάνδρα Σπυριδάκη. Η πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας πλέον, η Μάργαρετ Θάτσερ, και ο Γάλλος Πρόεδρος Φρανσουά Μιτερό μοιράστηκαν τους φόβους τους το 1990 για την επικείμενη ενοποίηση της Γερμανίας. Αυτά, μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει η Μάργαρετ Θάτσερ στα απομνημονεύματά της, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που κυκλοφορεί αύριο στο Λονδίνο με τον τίτλο «Τα χρόνια στην Downing Street». Αν και ο Γάλλος Πρόεδρος ημερίστηκε τους φόβους της για τα επακόλουθα της γερμανικής ενοποίησης, αποκαλύπτει σήμερα η Μάργαρετ Θάτσερ, τελικώς δεν την ακολούθησε και προτίμησε να προχωρήσει στη σύσφιξη των γαλλογερμανικών σχέσεων αντί να πολεμήσει τα γερμανικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, η οικονομική καταστροφή που προκάλεσε στη Γερμανία η ενοποίηση να επεκταθεί στην ευρωπαϊκή κοινότητα μέσω των υψηλών επιτοκίων της Bundesbank και του νομισματικού μηχανισμού της κοινότητας. Η Μάργαρετ Θάτσερ δεν υπολείπεται κριτικής και κατά του διαδόχου της Πρωθυπουργία της Βρετανίας Τζον Μέιτζορ, αν και όπως λέει πρέπει να του δοθεί ακόμη χρόνος για να αποδειχθεί αν τελικά θα είναι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός. I believe Thatcherism is alive and well, and I believe that that was confirmed very much by the Prime Minister's speech at the party conference. Και για τον εαυτό της. I'm sure I was wrong on a number of things, but you don't. I cannot think of anything immediately. Αναπολώντας τα χρόνια της συνεργασίας της με τους Αμερικανούς Προέδρους Ρίγκαν και Μπους, η ηγέτης που οδήγησε τη χώρα της στον πόλεμο των Φόκλαντς και στον Περσικό, υποστηρίζει σήμερα πως ποτέ δεν χρειάστηκε να ανησυχήσουν αν διέθεταν τους εξοπλισμούς, το δυναμικό, αλλά και τους τελειότερους πυράβλους για να φέρουν σε πέραση τις αποφάσεις τους. Κλιμακώνεται η κρίση στην Αϊτή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείουν τώρα στρατιωτική επέμβαση για να υποχρεώσουν τη Χούντα να παραδώσει την εξουσία στον νόμιμο πρόεδρο Ζαν Μπερτράν Αριστίτ. Εκατοντάδες ξένοι υπήκοοι εγκαταλείπουν πανικόβλητοι την Αϊτή, καθώς είναι πλέον ορατή η στρατιωτική επέμβαση με στόχο την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αμερικανικά και καναδικά πολεμικά σκάφη περιπολούν ανοιχτά των ακτών της Αϊτής για να επιβλέψουν την εφαρμογή του οικονομικού εμπάρκο των Ηνωμένων Εθνών. I totally agree with what President Clinton, the UN, together we are doing now. Το εμπάργκο θα τεθεί σε εφαρμογή από αύριο και στα περίπου 10 πολεμικά σκάφη που σφίγγουν τον κλειό γύρω από την Αϊτή αναμένεται να προσθεθούν και ορισμένα γαλλικά πλοία. Η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, Madeleine Albright, προειδοποίησε σήμερα ότι δεν αποκλείεται η στρατιωτική επέμβαση για την επαναφορά της δημοκρατίας στην Αϊτή. The purpose of these actions is this: to ensure the safety of the Americans in Haiti. And to press for the restoration of democracy there. Σφοδρές συγκρούσεις μένονται στην πρωτεύουσα Port-au-Prince. Οι ένοπλες παραστρατιωτικές ομάδες που ελέγχουν ουσιαστικά την κατάσταση προειδοποιούν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν την επιστροφή του νόμιμα εκλεγμένου Προέδρου Ζαν Μπερτράν Αριστίτ. Η Ιταλία συνεχίζει να πλήττεται από κύμα κακοκαιρία. Σήμερα μάλιστα έσπασαν τα φράγματα στο Λάγκο Ματζόρε και χιλιάδες στρέμματα καλύφθηκαν από τα νερά. Για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, τα νερά του Λάγκο Ματζόρε έσπασαν τα προστατευτικά φράγματα και κατέκλυσαν τις καλλιέργειες αλλά και τα χωριά στην περιοχή των Ιταλο-Ελβετικών συνόρων. Οι πλημμύρες ήρθαν μετά από δύο εβδομάδες συνεχών βροχοπτώσεων, οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στη γεωργική παραγωγή. Στις αρχές Οκτωβρίου, τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους από την κακοκαιρία, ενώ τον Οκτώβριο η Βόρειος Ιταλία θρύνει σε άλλα 8 θύματα.
Όμως πλημμύρες είχαμε σήμερα και στη Βενετία, όπου για τρίτη συνεχόμενη ημέρα η ιστορική πλατεία του Σαν Μάρκο ήταν καλυμμένη από τα νερά της λιμνοθάλασσας. Και τώρα αθλητικές ειδήσεις και πάρα πολλά γκολ. Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επιστροφή λοιπόν στο πρωτάθλημα με 26 γκολ, από τα οποία 6 σημείωσε ο ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ μόνη στην πρώτη θέση μετά τη χθεσινή ισοπαλία του Ολυμπιακού. 3 αυτογκολ και επεισόδια στα γήπεδα της Ξάνθης, σοβαρά, και της Πάτρας είναι επίσης δύο σημεία αναφοράς της 8ης αγωνιστικής, η οποία περιγράφεται συνοπτικά ως εξής. Νάουσα Δόξα Δράμας 2-3, Λεβαδιακός Απόλλων 0-0, Ολυμπιακός Ηρακλής 1-1, Όφη Λάρισα 2-1, Παναχαϊκή ΑΕΚ 0-2, Καλαμαριά Παναθηναϊκός 0-1, Αθηναϊκός Πανιώνιος 0-1, Ξάνθη, Σκόντα Ξάνθη Άρης 3-2 και ΠΑΟΚ Εδεσαϊκός 6-1. Η ΑΕΚ με στραμμένη την προσοχή της μόνο στο πρωτάθλημα δεν άφησε ανεκμετάλλευτη τη χθεσινή ισοπαλία του Ευρωπαίου Ολυμπιακού στο μάτς του Σταδίου Καραϊσκάκη με τον Ηρακλή. Έτσι, νικώντας δίκαια την Παναχαϊκή, έμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας. Από τους δύο αυτούς αγώνες θα δούμε αμέσως τα γκολ και μετά την νικήτρια στήλη του Προπό. Στην Πάτρα λοιπόν, πρώτα το φάουλ από τον Αγορογιάννη, σε καλή θέση ο Σλίσκοβιτς, ωραία κεφαλιά, 1-0 για την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Και έχουμε περάσει στην επανάληψη, παλιά από τον Τσάρτα, ο Αλεξανδρής, και ο Γκοζιάς δεν θα μπορέσει να προλάβει το τελικό 2-0 για την ΑΕΚ. Στο στάδιο Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός Ηρακλής, σέντρα από τον Χατζίδη, κεφαλιά από τον Προτάσοφ, έχει περάσει μπάλα τη γραμμή, 1-0 για τους γηπεδούχους, θα ισοφαρίσει όμως με κεφαλιά επίσης ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Τσεκάρετε τώρα την νικήτρια στήλη του Προπό. Αθηναϊκός Πανιούνιος 2, Λεβαδιακός Απόλλων Χ, Νάουσα Δόξα Δράμας 2, Παναχαϊκή ΑΕΚ 2, ΠΑΟΚ Εδεσαϊκός 1, Σκόντα Ξάνθη Άρης 1, Βέρεια Πιερικός 1-0 της δεύτερης εθνικής κατηγορίας στο μάτς αυτό 1, Εθνικός Πειραιός Ατρόμητος 2-0-1, Καλυθέα Ρέθυμνο 2-3-2, Κόρυθος Ολυμπιακός Βόλου 1-0-1 και περνάμε στους Ιταλικούς, Κάλιαρι Νάπολη 1-2-2, Κρεμονέζε Πάρμα 0-0 Χ και Φότζια Μίλαν 1-1 Χ. Αντίθετα με τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη πέρασαν χτες έστω και δύσκολα, νικηφόρα από τους αγώνες, με την Καλαμαριά εκτός έδρας ο πρώτος και τη Λάρισα στο Ηράκλειο ο δεύτερος. Στην Καλαμαριά, το γκολ που έκρινε τη συνάντηση επιτεύχθηκε στο 19ο λεπτό από τον Δημήτρη Σαραβάκο, που εκμεταλλεύτηκε την ασθενή απόκρουση του Τσιάπου. Περνάμε στο Ηράκλειο, πήρε την μπάλα με το χέρι ο Αλεξούλης, όμως ο διαιτητής δεν τον είδε, τον άφησε να μπει στην περιοχή και να ανοίξει το σκορ για την Λάρισα. Πέρασε Όφη μετά στην επίθεση, ο Μαχλάς μέσα στην περιοχή, θα γίνουν εκεί κάποιες κόντρες και ο Μαρινάκης από κοντά θα ισοφαρίσει σε 1-1. Λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, το πέναλτι που θα κερδίσει και πάλι ο Νίκος Μαχλάς, ο Γιωργαμλής θα διαμορφώσει το τελικό 2-1. Μισή ντουζίνα γκολ έβαλε ο ΠΑΟΚ στον Εδεσαϊκό, ενώ η Σκόντα Ξάνθη νίκησε 3-2 τον Άρη σε ένα δραματικό και επεισοδιακό αγώνα. Παρακολουθήστε τώρα το βίντεο με τα γκολ των υπολείπων 5 συναντήσεων και στη συνέχεια δείτε το βαθμολογικό πινάκα. Το σκορ της ημέρα σημειώθηκε στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, που ξεκίνησε επιθετικά και μόλις το 1 λεπτό άνοιξε το σκορ με το σούτ αυτό του Οικονομίδη. Στο 36ο λεπτό είχαμε το δεύτερο γκολ για τον δικέφαλο με την κεφαλιά του Λαγωνίδη. Στο 41ο μείωσε ο Δησαϊκός με πέναλτι του Σκάρα που εκτελέστηκε δύο φορές. Το 3-1 με τον Γιουκούδη στο 55. Ενώ 19 λεπτά αργότερα, μετά από αυτό το σούτ του Οικονομίδη, η μπάλα χτύπησε στον Πασαλή, κατέληξε στα δίχτυα 4-1. Στο 77 η κεφαλιά από τον Αλεξίου στο δοκάρι, ο Λούχοβι που είχε μπει πριν από λίγα λεπτά ως αλλαγή έκανε το 5-1 και το σκορ έκλεισε ο ίδιος παίκτης 3 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα. Στο Βίρονα, στο 94ο λεπτό, στο 4ο των καθυστερήσεων, αυτογκόλ του Τζαλακώστα νίκησε ο Πανιώνιος 1-0 τον Αθηναϊκό. Στην Άουσα τώρα, οι φιλοξενούμενοι της Δόξα στο 23 ανοίγουν το σκορ με αυτό το σουτ του Αλεξανδρίδη. Και φυσικά πανηγυρίζουν. Θα σκοράρουν και δεύτερη φορά οι παίκτες της Δόξα με τον Άλεξιτς. Με αυτό το ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή, 2-0 λοιπόν. Πριν κλείσει το ημίχρονο, οι γηπεδούχοι με το σούτ αυτό το ωραίο από τον Νούσια θα κάνουν το 1-2. Όμως ο Άλεξης και πάλι θα σκοράρει για τρίτη φορά για την Δόξα, 1-3, και το σκορ θα κλείσει με τον Ζίφκοβιτς με εύστοχο πέναλτι 2-3. Και κλείνουμε με το παιχνίδι της Ξάνθης που ήταν και δραματικό και επεισοδιακό. Ανοίγει το σκορ ο Άρης, ο φιλοξενούμενος με το Σαπουντζή στο 13-0-1. Ο Μαρτσέλο θα πετύχει το πρώτο του γκολ στο εφετινό πρωτάθλημα, από κοντά θα κάνει το 1-1. Ο Βρίζας με πολύ καλή ατομική προσπάθεια στο 24 θα πετύχει το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων, 2-1 το σκορ. Στο 55 και ενώ ο Άρης είχε ανοιχτεί για να ισοφαρίσει, ο Βάση θα εκμεταλλευτεί το λάθος της άμυνας και θα κάνει το 3-1. Και ενώ ο Ιβάν θα χάσει και πέναλτι, θα φτάσουμε λίγο πριν από τη λήξη στο 88 και ο Λόντσαρ θα κάνει το τελικό 3-2. Και ο πίνακας της βαθμολογίας, με την ΑΕΚ στην κορυφή 20 βαθμούς, ακολουθούν Ολυμπιακός 18, Παναθηναϊκός 16, Άρης και Απόλλων με 14, ΠΑΟΚ 12, Δόξα Δράμας 11, Σκόντα Ξάνθη και Λάρισα από 10. 10 επίσης έχει και ο Λεβαδιακός, ακολουθούν Όφη, Ηρακλής, Αθηναϊκός από 9, Πανιώνιος 7, Καλαμαριά 6, Εδεσαϊκός 5, Παναχαϊκή 4 και Νάουσα 3.
Και από το ποδόσφαιρο περνάμε στο μπάσκετ. Με νίκη του Πανιωνίου πριν από λίγο επί του Παναθηναϊκού 66-65 στο σημαντικότερο παιχνίδι του προγράμματος, ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1. Όλες οι λεπτομέρειες από το Σάββατο Κύριακο με αποκλειστικά ρεπορτάζ θα παρακολουθήσετε στο αθλητικό πανόραμα που απόψε θα μεταδοθεί στις 11.30. Και ήρθε η ώρα για τα νέα για τον καιρό. Ευγένεια, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Έντονη ηλιοφάνεια, οι πρωινές τοπικές ομίχλες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα είναι και αύριο τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Ωστόσο, από το απόγευμα, κυρίως όμως την Τρίτη και την Τετάρτη, οι άνεμοι γίνονται βόρειοι και ενισχύονται ιδιαίτερα στο Αιγαίο και η θερμοκρασία πέφτει λίγο. Παρ' όλα αυτά, η ανομβρία δυστυχώς θα συνεχιστεί και αυτή την εβδομάδα σε ολόκληρη τη χώρα. Εξάλλου, στο χάρτη με τα βαρομετρικά συστήματα, οι υψηλές πιέσεις εξακολουθούν να καλύπτουν τη χώρα μας, ενώ από την περιοχή της Ευρώπης δεν φαίνεται να πλησιάζει κάποιο σημαντικό καιρικό σύστημα που σημαίνει ότι και τις επόμενες μέρες ο καιρός δεν αλλάζει. Έτσι λοιπόν. Και αύριο σε όλη τη χώρα ο καιρός θα είναι και πάλι σχεδόν έθριος, με περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι γενικά θα είναι ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις και μόνο κατά τόπους στο Αιγαίο Βόρειο, όχι όμως περισσότερο από 4 με 5 μποφόρ. Όσο για θερμοκρασία δεν αλλάζει, φτάνοντας και πάλι στα βόρεια στους 31 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά στους 33 και στα νησιά του Αιγαίου στους 29 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με περιορισμένη ορατότητα και ομίχλη το πρωί, ασθενείς με μεταβλητούς ανέμους και θερμοκρασία να πλησιάζει στους 28 βαθμούς. Και στην Αττική ο καιρός παραμένει έθριος, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις και τοπικά ιδιαίτερα στα ανατολικά βόρειοι, όχι όμως περισσότερο από 4 από 4. Και η θερμοκρασία στα σημερινά επίπεδα θα κυμαίνεται στην Αθήνα από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ τελειώσαμε, σας δώσαμε το στίγμα της επικαιρότητας μέχρι αυτήν την ώρα. Αμέσως τώρα μπορείτε να δείτε James Bond, Fractor 007, η κατάσκοπος που μ' αγάπησε με τον Roger Moore. Και στη συνέχεια μην χάσετε το αθλητικό πανόραμα. Θα είναι στις 11.30, στις 12 θα έχουμε τις νεκτερινές μας ειδήσεις και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με το Σταύρο Τσόχο. Κυρίες και κύριοι, από την Τζάλα Παυλάκου, το Σταύρο Τσόχο και το Θοδωρή Δρακάκη. Καλή σας νύχτα. Καλή σας νύχτα.